Γρήγορα στο Γιάννη τον Παρασκευέδη, κάτι έχει συμβεί, Γιάννη. Καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου εδώ σε περίπου 15 λεπτά το πολύ θα έχει αναχωρήσει ο Αμαρέλ Ντάντε. Πού πάλι? Επιστρέφει στη χώρα του, στην Βραζιλία. Γιατί? Είναι προγραμματισμένη την επιστροφή, οπότε δεν μπορούσε να αλλάξει τα εισιτήρια. Μάλιστα. Και αναγκαστικά τώρα θα πρέπει να αναχωρήσει, ήδη εδώ πέρα τώρα έχει κάνει και το check-in. Τώρα σε δευτερόλεπτα θα τον έχουμε και στον αέρα, δεν θα βρίσκεται αύριο στη γιορτή του ΠΑΟΚ, την οποία μεταφέρθηκε νωρίτερα ότι θα γίνει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Κρίμα. Γνώρισε βέβαια την αποχέωση χθες από τον κόσμο, ταλαιπωρείο τώρα εδώ με τη βαλίτσα. Γνώρισε πάντως με την αποχέωση με τον κόσμο που φώναζε ρυθμικά και ασταμάτητα το όνομά του. Άλλωστε χθες έκανε νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι από την μέρα που ήρθε στον δικέφαλο του Βορρά. Εκπληκτικός. Αναφίβολα αξίζει το παραπάνω χειροκρότημα. Να δούμε λίγο τώρα εδώ. Τον περιμένουμε, δηλαδή είμαστε τώρα εδώ μαζί του. Είναι μόνος του, είναι με οικογένεια, φεύγει, πώς είναι? Όχι, είναι μόνος του μαζί με την ασφάλεια της ομάδας. Πάτε. Και we speak. Δεν είμαστε με τον Δάντε, αφού τον χάνουμε. Και έτοιμοι είμαστε, Γιάννη. Τώρα δευτερόλεπτα έδινε τα χαρτιά. Είναι με τους πιο... Το βασικό είναι και η επόμενη μέρα, το μέλλον. Πόσο σκέφτεται? Αν μπορεί να ξαναπαίξει τον ΠΑΟΚ. So, Dante, yesterday you make a very big match. You took the champion with your team players. How you feel? I feel good. Perfect. After the 1 year that was very hard, too much pressure outside, and we know when you play one big team like ΠΑΟΚ, you need to support this inside the team. And there's more happy in the end. One win this champion to bring this happy for the fans. And all ΠΑΟΚ fans ask now what Dante will make the next year, because they don't want to leave the team. I need, my body need some free days, some relax, don't think about volleyball. But we don't know yet. Your mind, you want to keep playing? Yes, no, in my mind, yeah. I want to play. I was very happy here, together our fans, together all the team, together to outside the team. Maybe come back. And one last question: what you will remember here from Thessaloniki this year? What was the best moment for you? Last day, sure. Last day you had the fight too in the stadium. Yeah. The last day for sure was the day more happened here in Thessaloniki, because when you won the champion there in Athena inside the Olympiacos was more wonderful, more beautiful. You have played in the biggest in your career, but yesterday is the match. Do you expect that the fans will attack to you in the players' team? Well, this is terrible for not for volleyball, for all the sport. But I don't know what happened, because I have only here in Greece. What, I don't know the rules, if they have the rules or not. I think they don't have the rules for sure, because if they have the rules, they must be they have to punish for next season. If it happened this in another country, for sure they never play again. Olympiacos in defense never go inside. This is sure. Last question: with your message to the ΠΑΟΚ fans? Thank you, the fans ΠΑΟΚ. Thank you for everything. Sorry, some match you lost. Sorry for some moment, bad moment, but in the end we are happy. Αυτός ήταν λοιπόν ο Ντάντε. Εντάξει, να μεταφέρουμε ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μας. Καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Υπήρχε μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια της. Ωστόσο, χθες καταφέραμε να πάρουμε μια μεγάλη νίκη και να δώσουμε στον κόσμο την χαρά που ήθελε, γιατί ήταν και ο Ολυμπιακός, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε βέβαια και στα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι, όπου ακούσατε την ακριβή ατάκα του. Αν γινόταν αυτά τα επεισόδια σε άλλη χώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ξαναέπαιζε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.
και αυτό τα λέει όλα. Είπε ότι θέλω να συνεχίσω το βόλεϊ. Θα δούμε. Είπε ότι πού. Θέλει το βόλεϊ. Στην αρχή ήταν διστακτικός για το αν θα θέλει να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ ή όχι. Δηλαδή το πήγε πιο πολύ στις διακοπές, ότι χρειάζομαι τώρα να κάνω διακοπές, να ξεκουραστεί το κορμί μου. Αλλά στο τέλος είπε ότι θα το σκεφτώ, μήπως είμαι εδώ και του χρόνου. Ναι, δεν ήθελα να δεσμευτεί για οτιδήποτε. Οκ, κατανοητό. Η τελευταία μέρα, η καλύτερη του απόλυτη χρονιά. Και στο τέλος, Γιάννη, το συγγνώμη για κάποια κακά μας, για κάποια άσχημα αποτελέσματα. Έτσι, είχε αυτή την περηφάνεια να ζει και συγγνώμη, επειδή σε κάποια μάτια δεν ήταν καλός. Φοβερό. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε από εδώ. Έχουν έρθει μαζί με το Ντάντε, όπως σας είπα, η ασφάλεια του ΠΑΟΚ, και έχουν φέρει και ένα τεράστιο κάδρο με την βραζιλιάνικη σημαία, η οποία έχει 4-5 φωτογραφίες στις άκρες και είναι υπογεγραμμένο πλέον αυτό τον Αμαρέλ Ντάντε. Αυτό πάει κατευθείαν στα γραφεία του ΤΑΠ. Θα το δουν και αυτό οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ 24 σε λίγη ώρα. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε. Μπράβο για το θέμα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά.